Ιωσίας Λαύρος, είμαι σε αυτό το εστιατόριο με την Μαργαρίτα. Χαρούμενος για αυτή την πρόσκληση σήμερα εδώ πέρα σε αυτή τη γιορτή. Το πιάτο που επέλεξα είναι το κουνέλι μπρεζέ, μια κρέμα από κάλυπο κάλυπο, δηλαδή κατσαμάκι, και μια σάλτσα από ξύμελι. Τρία διαφορετικά υλικά, το κουνέλι το οποίο είναι πάρα πολύ λιγινό σε κρέας, το κατσαμάκι λίγο κατώτερο όπως ακούγεται, κρέμα καλαμποκάλευο, κάτι ταπεινό. Προσπάθησα να το αναδείξω σε κάτι ιδιαίτερο. Και η σάλτσα οξύμελη πιστεύω ότι είναι στις γεύσεις που ταιριάζουν με το κουνέλι, μια αρχαιο ελληνική συνταγή. Και όπως έτσι έμπλεξα την ιδέα και επέλεξα την συνταγή. Αυτή η προσπάθεια για να δημιουργηθεί το brand της Θεσσαλονίκης, αν πιστεύετε ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει για την τουριστική ανάπτυξη. Ναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης. Έχουμε καταλάβει πλέον πως είναι κάτι από τα κυριότερα πράγματα που έχουμε να προσφέρουμε, το φαγητό. Και ίσως αν και αργά, καταλάβουμε πως η διατροφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνάπτυξη του κλίματος και της παραγωγής που έχει αυτός ο τόπος. Και πιο χαρακτηριστικές γεύσεις της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον έτσι προς τις... Γάτσα, καταφέρνω να στρέφω γάτσα σημερώματα, είτε για τη δουλειά είτε γιατί γυρίζει από την έξοδο. Όλες οι πίτες, το μπουλιούρτης, τα λεξινά. Ευχαριστούμε.